καταφέρατε εσείς. Μέσα δε φέτος νομίζω πιο αδύνατο ποτέ, κύριε Μαναγκάκη. Γράψανε βέβαια 50, αλλά δεν ισχύει. Είπατε στην εκπομπή και 50. Εγώ διάβασα 53 και τρόμαξα. Όχι, όχι. Είμαι 56 κιλά. Δεν θα έλεγα, αν με ρωτάτε, αν είναι αυτά τα κιλά μου. Τα κιλά μου είναι εκεί γύρω στα 58-59. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εγώ προσπάθησα φέτος το καλοκαίρι να μην παχύνω. Πώς τα χάσατε? Τα έχασα πιέζοντας τον εαυτό μου να μην τρώει. Δηλαδή είπα ότι πρέπει να μου κοπεί η όρεξη για να τρώω σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γιατί εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος το αγαπάει το φαγητό και μου αρέσει να τρώω. Οπότε μετά από μία ακόμα εγκυμοσύνη την Τέταρτη, νομίζω ότι έδωσα ρεσιτάλ φαγητού στην Τέταρτη εγκυμοσύνη. Δηλαδή είπα δεν θα με περιορίσω καθόλου, θα το ευχαριστηθώ και το μόνο που είχα στο μυαλό μου είναι να πάνε όλα καλά και να γεννηθεί, συγγνώμη, Μαρινούλα. Αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο να προχωρήσουν τα πράγματα όπως έχουν. Πιστέψτε με ότι αγαπάω πολύ το κανάλι που με φιλοξενεί και δεν είναι τυχαίο ότι στην προηγούμενη σεζόν, και το λέω γιατί πολλοί με ρώτησαν, να είναι καλά, ανανέωσε συμβόλαιο, ενώ δεν ήξερες αν θα πάρει το κανάλι άδεια. Ανανέωσα μία συμφωνία καλής σχέσης και συνεργασίας όπως είχα όλα αυτά τα χρόνια. Όμως στο δημοσίευμα της Real αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιό σας που αναφέρει ότι θα σπάσει το συμβόλαιο σε περίπτωση που πέσει μαύρο στον Α και θα αλλάξει τη τηλεοπτική στέγη. Το παρελθόν μου έχει αποδείξει και το μέλλον μου. Είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Συμβόλαια κάνω από το 1993. Δεν έχω σπάσει ποτέ κανένα συμβόλαιο. Δεν έχω φέρει τα πράγματα έτσι που να αναγκαστούν οι άλλοι να μου πούν αχ, να φύγει, να ησυχάσουμε από αυτήν. Και γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση εγώ να σπάσω συμβόλαιο από τον Α, αν ο Α είναι όπως είναι σήμερα. Δηλαδή, αν έχει εικόνα, εγώ θα είμαι μέσα στον Α. Εγώ θα είμαι η τελευταία που θα φύγει από αυτό το μαγαζί. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, το αγαπώ πάρα πολύ και θα κλάψω πάρα πολύ. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι, αν θα κλείσει. Δεν θα είχα ανανεώσει συμβόλαιο πέρυσι. Θα είχα κάτσει. Δεν πειράζει.